Αγαπητοί αδελφοί, χαίρετε. Βρισκόμαστε ήδη στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, η οποία, όπως ξέρετε, έχει ως πρώτη ημέρα της την Κυριακή των Βαΐων, αυτήν την Μεγάλη ημέρα, η οποία συνδέεται λειτουργικά και νοηματικά με τα μηνύματα της χθεσινής ημέρας, της εορτής της Αναστάσεως του Λαζάρου, που αποτελεί και το προανάκρουσμα της Αναστάσεως του Χριστού. Και φέτος εγκαινιάζουμε μία νέα, έτσι, ποιμαντική θα έλεγα προσπάθεια της Ιεράς μας Μητροπόλεως, με τη συμβολή βέβαια, και θα ήθελα από αυτή τη θέση να ευχαριστήσω και το TV Ροδόπη, αλλά όμως και την συμβολή όλων των συνεργατών της Μητροπόλεως μας, κληρικών και λαϊκών, σε ένα οδηπορικό, θα μπορούσαμε έτσι να το ονομάσουμε, μέσα στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Βέβαια, αυτό το οδηπορικό ξεκίνησε από χθες. Σήμερα όμως εδώ ο επίσκοπός σας, μαζί με συνεργάτες του, έναν κληρικό και έναν λαϊκό, εγκαινιάζουμε αυτήν την πορεία μας μέσα στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, ούτως ώστε να πορευθούμε μαζί με τον Χριστό, να πορευθούμε όλοι μαζί, εν ενή στόματι και μία καρδία, και να φτάσουμε να προσκυνήσουμε κατά Κρήτος και την ένδοξο Ανάσταση. Σε αυτήν λοιπόν σήμερα την συνάντησή μας, ας το πω έτσι, προσκεκλημένη του Επισκόπου σας, αλλά και αυτής της προσπάθειας, είναι ο πατήρ Σταύρος Κολιούσης, ο οποίος είναι κληρικός της Μητροπόλεως μας, πρωτοπρεσβύτερος, υπηρετεί στον Ιασμό και διακονεί στην Αρχιερατική Περιφέρεια Ιασμού, όπως επίσης και ένας λαϊκός συνεργάτης μας, ο καθηγητής της κυταρογενετικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αθανάσιος Μαυρομάτης, με τους οποίους θα συνομιλήσουμε για τα μηνύματα της ημέρας αυτής και της εορτής αυτής. Η εορτή λοιπόν και η είσοδος του Χριστού στα Ιερουσαλήμ προέξημερών του Πάσχα. Και είπα και στην αρχή ότι αυτή η εορτή συνδέεται με την εορτή της Αναστάσεως του Λαζάρου, όπου ο Χριστός μας, τετραήμερος νεκρός ο Λάζαρος, τον ανασταίνει εκ των νεκρών, και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο προαναγγέλει και την δική του Ανάσταση, αλλά και την Ανάσταση όλων ημών που πιστεύουμε σε Εκείνον. Και σύμφωνα βέβαια και με το σύμβολο της πίστεώς μας, που όπως ξέρετε τελειώνει προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος, γιατί η Ανάσταση είναι η τελευταία πράξη στην ζωή των χριστιανών. Οι άνθρωποι λένε ότι η τελευταία πράξη στην ζωή τους είναι ο θάνατος. Αλλά η Εκκλησία λέει ότι εκείνη είναι η προτελευταία. Η τελευταία είναι η Ανάσταση εκ των νεκρών και η ζωή μαζί με τον Χριστό. Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας μετά από την Ανάσταση του Λαζάρου θριαμβευτικά εισέρχεται στα Ιεροσόλυμα και εκεί εκ στόματος νηπίων και δηλαζόντων, αλλά και εκ στόματος όλων των ανθρώπων ακούγεται το «Σανάιν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος». Βέβαια οι άνθρωποι τότε τον περίμεναν ως ένα κοσμικό ηγέτη. Σήμερα εμείς τον περιμένουμε ως τον ελευθερωτή των ψυχών και των σωμάτων μας. Και γι' αυτό λοιπόν και εμείς σήμερα τα της νίκης σύμβολα φέρομενοι στα χέρια μας, τους κλάδους των δένδρων και τα βαΐα των φινίκων, ούτως ώστε να τον υποδεχθούμε και να συμμετέχουμε και εμείς σε αυτό το πανηγύρι. Στο πανηγύρι όμως που δεν τελειώνει σε αυτή του τη φάση, αλλά πορευόμενοι μαζί του μέχρι του Σταυρού
και της Αναστάσεως. Μη θέλοντας εγώ να μονοπολίσω τον λόγο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους, καταρχήν όλους εσάς που μας βλέπετε από τους τηλεοπτικούς δέκτες σας, φέτος τις δύσκολες αυτές μέρες που περνάμε, θέλησα να έχουμε μια περισσότερη κοινωνία των προσώπων μας, αν και δεν μπορώ να σας βρω στους ναούς και αυτό με στενοχωρεί, όμως από αγάπη για το πρόσωπο του κάθε ανθρώπου θα επικοινωνήσουμε φέτος με έναν διαφορετικό τρόπο. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είστε μαζί μας και ευχαριστώ τόσο τον Πατέρα Σταύρο όσο και τον κύριο Μαυρομάτη που αποδέχθηκαν την πρόσκλησή μας σε αυτήν την μεγάλη ημέρα, σε αυτήν την εορτή της εισόδου του Χριστού μας στα Ιεροσόλυμα. Πάτερ Σταύρο, να έλθω σε εσάς. Θα ήθελα έτσι εσείς να μας μιλήσετε για τη θεολογική σημασία αυτής της εορτής. Τι λένε οι πατέρες, σταχυολογώντας τους και δίνοντας το νόημα αυτής της ημέρας. Σας ευχαριστώ και εγώ, Σεβασμιότατε, για τη μεγάλη τιμή και ευλογία για αυτή την πρόσκλησή σας, η οποία είναι αλήθεια ότι εκτός από ιδιαιτέρως τιμητική, θα ήταν πάρα πολύ εύκολο κανείς να αντιδράσει και να προφασιστεί τις αδυναμίες του, αλλά ο όρος της υπακοής στην Εκκλησία εκφράζεται με έναν τέτοιο τρόπο, με τον οποίο θα λέγαμε δεν θα μπορούσαμε να αρνηθούμε στο κάλεσμα ενός επισκόπου. Μιλώντας για το θεολογικό περιεχόμενο μίας εορτής, θα πρέπει κανείς πρώτα να σταθεί ως αφετηρία του λόγου του, να λάβει ως αφετηρία του λόγου του τα αγιογραφικά αναγνώσματα, την υμνογραφία επίσης της εορτής, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι πατέρες της Εκκλησίας ερμήνευσαν αυτά τα ιερά κείμενα και τους ύμνους. Γιατί είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνο κανείς να προσπαθεί με τη δικιά του λογική, όταν ακόμα δεν έχει καθαρθεί από τα πάθη, να διακρίνει θεολογικά μηνύματα μέσα στον Ευαγγελικό Λόγο. Παίρνοντας λοιπόν ως αφορμή το Ευαγγέλιο, την Ευαγγελική περικοπή που ακούμε στον Όρθρο, βλέπουμε τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ματθαίο να μας παρουσιάζει την πορεία του Κυρίου προς τα Ιεροσόλυμα και τον τρόπο με τον οποίο τον υποδέχθηκαν οι κάτοικοι των Ιεροσολύμων. Παρακολουθούμε τον Κύριό μας να καλεί τους μαθητές του και να τους στέλνει στην απέναντι κόμη. Βρισκόμαστε στο όρος των Ελαιών, έτσι. Και στέλνει τους μαθητές του στην απέναντι κόμη. Εκεί τους λέει ότι θα βρούνε δεμένα δύο ζωάκια, την Όνο και τον Πόλο αυτής, έτσι, ένα γαϊδουράκι και τη μητέρα του. Τους ζητά λοιπόν να λύσουν αυτά τα δύο ζώα, να τα φέρουν σε αυτό και αν βρεθεί κάποιος ο οποίος φαίνεται ότι είχε εξουσία σε αυτά, ο ιδιοκτήτης, και τους ρωτήσει τι κάνετε, με ποια εξουσία τα παίρνετε, είναι δικά σας, να το απαντήσουν ότι ο Κύριος μας έστειλε, τα ζήτησε και μας έστειλε να τα φέρουμε. Πραγματικά, αν κανείς δεν μελετά τους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες, είναι δύσκολο από μόνος του να φανταστεί πόσο μεγάλο θεολογικό νόημα έχουν αυτές οι φράσεις και οι εντολές του Κυρίου. Οι πατέρες μας λένε ότι η απέναντι κόμη συμβολίζει τον πεσμένο κόσμο. Ο Κύριός μας, όπου και αν είναι, είναι ο Παράδεισος. Όχι το κέντρο του Παραδείσου, αλλά ο ίδιος ο Παράδεισος, λένε οι πατέρες. Όταν στέλνει λοιπόν τους μαθητές στην απέναντι κόμη, τους στέλνει ακριβώς στον πεσμένο κόσμο. Να αναζητήσουν και να βρουν τι όμως. Βρίσκουν δύο ζωάκια τα οποία είναι δεμένα και τα οποία συμβολίζουν τον πεσμένο άνθρωπο. Δεν τα βρίσκουν ελεύθερα, έτσι, τα βρίσκουν δεμένα. Τι είναι αυτό που δένει έτσι το πεσμένο ανθρώπινο γένος? Είναι ο όρος της φθοράς που προήλθε από την παρακοή των πρωτοπλάστων και έτσι έγινε η εισαγωγή στη ζωή των ανθρώπων της αμαρτίας, η οποία και κυβερνά και κυριαρχεί τον άνθρωπο. Είναι λοιπόν δεμένος. Είναι λοιπόν δεμένος ο άνθρωπος, δεμένα τα ζωάκια μας. Δεν μπορούν από μόνα τους να λυθούν.
χρειάζεται να έρθει κάποιος να τα λύσει. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι Απόστολοι, οι μαθητές του Κυρίου, που στέλνονται από τον Κύριο. Δεν ξεκινούν από μόνοι τους, αλλά στέλνονται από τον Κύριο. Γιατί θα πάρουν το ανθρώπινο γένος και θα το προσάγουν στον Κύριό μας. Εδώ βέβαια κανείς συνειρημικά αμέσως σκέφτεται την τελευταία έντονη, την τελευταία παρακαταθήκη που άφησε ο Κύριός μας αναστημένος όντας πριν από την ανάληψή του στους μαθητές: πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, έτσι βαπτίζονται σε αυτά εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντας αυτούς στηρήν πάντα όσα είναι τη λάμην ημίν. Έχουμε λοιπόν εδώ το σχήμα ότι οι Απόστολοι προσάγουν τους ανθρώπους στον Κύριο και ο Κύριος προσάγει το ανθρώπινο γένος του Θεού Πατέρα, ξέρουμε, με την ανάληψή του. Έρχονται λοιπόν τα δύο αυτά ζωάκια. Ένας άλλος συμβολισμός στην όλη αυτή η διήγηση του Ευαγγελίου, τον οποίο τον διακρίνουν και τον τονίζουν κάποιοι πατέρες, είναι ότι επίτηδες ο Κύριος έκανε λόγο για αυτά τα συγκεκριμένα ζωάκια που από τη φύση τους δεν αντιδρούν. Θα μπορούσε, ας πούμε, να πει ότι να ζητούσε ένα άλλο ζωάκι πιο ζωηρό, έτσι, ένα μουλάρι, ας πούμε, το οποίο όμως όταν πάει κανείς να το θυσιασέψει, αντιδρά. Διάλεξε αυτά τα ζωάκια για τον εξής λόγο. Για να δείξει ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να είναι σαν αυτά υπάκουος και να δέχεται την κλίση του Θεού και να μην αντιδρά. Βλέπουμε από το Ευαγγελικό κείμενο ότι τελικά οι μαθητές πηγαίνουν στην αποστολή που τους αναθέτει ο Κύριος, φέρνουν το μικρό πόλο με την μητέρα του και στρώνουν πάνω του κάποια υφάσματα, κάποια ρούχα για να καθίσει ο Κύριος και να ξεκινήσει η πορεία προς τα Ιεροσόλυμα. Αυτά λοιπόν τα ρούχα συμβολίζουν τις αρετές και τις εντολές του Κυρίου. Είναι σαν να μας λέει ο Κυριός μας ότι εγώ έρχομαι να σώσω τον άνθρωπο και θέλω να μπω στον άνθρωπο και θέλω να αποκτήσω ενότητα με τον άνθρωπο, αλλά δεν μπορώ όμως να καθίσω πάνω όχι στο βρώμικο σώμα του, αλλά στη βρώμικη ψυχή του. Πρέπει να βάλω κάποια ρούχα στα οποία να καθίσω πάνω, όχι γιατί φοβάμαι μην λερωθώ, αλλά γιατί δεν μπορεί να με δεχτεί ο άνθρωπος όσο είναι πάνω στη βρωμιά. Έρχονται λοιπόν αυτά τα ρούχα, έτσι κατά τους πατέρες, τα οποία είναι οι εντολές του Κυρίου και οι αρετές, μέσω των οποίων μπορεί ο άνθρωπος να καταστεί δεκτικός της παρουσίας του Θεού στη ζωή του. Ξεκινάει λοιπόν αυτή η πορεία προς τα Ιεροσόλυμα. Πλησιάζει τα Ιεροσόλυμα ο Κύριος, έχουν ειδοποιηθεί με κάποιο τρόπο οι άνθρωποι και βγαίνουν να τον προϋπαντήσουν. Τον περιμένουν σαν βασιλιά. Είναι πολύ σημαντικό να σταθεί κανείς στις φράσεις με τις οποίες υποδέχονται έτσι έξωθεν της πόλεως οι άνθρωποι των Κύριων. Οσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, οσανά εν της υψίστης. Πρόκειται για μία φράση στην οποία μέσα εμπεριέχεται και μία μορφή ομολογίας ότι ο Κύριος είναι Υιός του Θεού, το οσανά το Υιό Δαβίδ, αλλά και μία ομολογία ότι τον περιμένουν οι άνθρωποι και σαν έναν εγκόσμιο άρχοντα, πράγμα το οποίο το συμπεραίνει κανείς από το επόμενο μέρος της φράσης, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Έχουμε λοιπόν εδώ σε μία φράση δύο διαφορετικά σημενόμενα. Εισέρχεται ο Κύριος στα Ιεροσόλυμα και πηγαίνει προς τον ναό του Σολομώντα. Και εδώ έχουμε μία αποκάλυψη. Ο ναός του Σολομώντα είναι ο χώρος της λατρείας της εποχής και ο χώρος της διδασκαλίας του Λόγου του Θεού από τους εντεταλμένους από το ιερατείο κήρυκες της εποχής, οι οποίοι όμως δεν βλέπουν με καθόλου καλό μάτι την είσοδο στο ναό του Κυρίου μας. Και ενώ αυτοί έχουν μελετήσει σχολαστικά τις γραφές, αποδεικνύεται ότι δεν έχουν την καθαρότητα της καρδίας να διακρίνουν ότι το πρόσωπο για το οποίο μιλάνε οι γραφές και αυτοί τόσα χρόνια διδάσκουν, το έχουν μπροστά τους. Και η ντροπή τους, σε εισαγωγικά, είναι ότι έρχονται μικρά παιδάκια
να κάνουν αυτή τη διάκριση, να διακρίνουν ότι μπροστά τους έχουν τον Θεό, τον Σωτήρα, και να αρχίζουν να ζητοκραυγάζουν λέγοντας «Οσανά το Υιό Δαβίδ». Και εδώ αξίζει να προσέξουμε ότι σταματούν εκεί. Δεν λένε το ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, πράγμα που δείχνει ότι διακρίνουν με μεγαλύτερη καθαρότητα από τους υπόλοιπους ανθρώπους, τους μεγαλύτερους σε ηλικία, την αλήθεια. Και τότε έχουμε την έκρηξη του ιερατείου. Πώς μπορούν τα παιδιά, είναι δυνατόν, θα λέγαμε με άλλα λόγια, γιατί δεν δίνουν σημασία σε εμάς και δίνουν σημασία σε αυτόν? Και απαντά ο Κύριος μας πάλι με την Αγία Γραφή. Λέει, δεν έχετε διαβάσει ποτέ τον στίχο που είπατε σεβασμιότατε προηγουμένως από τον 8ο ψαλμό, τον 3ο στίχο, «Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτής ο ένων». Και έρχεται ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς να πει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι ο άνθρωπος πραγματικά για να μπορέσει να πλησιάσει και να δεχθεί εσωτερικά καρδιακά τον Θεό, θα πρέπει, λέει, να νηπιάζει. Μιλάμε με μια χρονική διάρκεια. Νηπιάζει, όχι απλά να νηπιάσει, να νηπιάζει, λέει. Όπως τα παιδιά, λοιπόν, να έχει μια στάση να νηπιάζει, αλλά όχι κατά την διάνοια, όπως βλέπουμε ένα μικρό παιδί το οποίο διανοητικά δεν μπορεί ίσως να αντιληφθεί κάποια πράγματα, αλλά καρδιακά, με την καθαρότητα της καρδιάς του. Είναι ένα πολύ σημαντικό, έτσι, μήνυμα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που δείχνει ακριβώς την σημασία της καθαρότητας και της αγνότητας της καρδίας για να διακρίνει κάποια πράγματα, τα οποία πολλές φορές αυτοί που έχουν όλα τα υπόλοιπα, θα έλεγε κανείς, προσόντα, δεν μπορούν να διακρίνουν. Εδώ αξίζει, ας πούμε, να θυμηθεί κανείς, και με αυτό, για να μην έτσι καταχρεωθώ άλλο τον χρόνο, θα σταματήσω, σεβασμιότητε, θα θυμηθώ ότι όχι η βιολογική πρόγονη, αλλά θα έλεγε κανείς η ιερατική πρόγονη αυτών των ιερέων της εποχής που δεν μπορούν να διακρίνουν τον Κύριο, η ιερατική τους πρόγονη, όταν κάποιοι άλλοι μωροί κατά το εβραϊκό έθνος άνθρωποι, κάποιοι μάγοι 30 χρόνια, 33 χρόνια πριν, πήγαν και τους εμίλησαν για τον βασιλέα των Ιουδαίων. Αυτοί είχαν όλες τις γραφές για να διακρίνουν ότι ήρθε η ώρα, αλλά και πάλι δεν μπόρεσαν να πάρουν αυτό το μήνυμα. Πάτερ Σταύρο, πολύ ωραία και σας ευχαριστούμε για τη θεολογική προσέγγιση. Βέβαια τα μηνύματα είναι πολλά. Μέσα σε τόσο λίγο χρόνο που είχατε στη διάθεσή σας δεν μπορείτε να εξαντλήσετε το θέμα και την θεολογία. Όμως τώρα θα έρθουμε στον κύριο Μαυρομάτη, τον αγαπητό μας έτσι καθηγητή, αλλά και συνεργάτη της Μητροπόλεως μας. Κύριε καθηγητά, είστε έγγαμος, έχετε την οικογένειά σας, αλλά όμως έχετε και ένα άλλο μεγάλο προνόμιο από τον Θεό, να είστε δάσκαλος. Να είστε δάσκαλος στους φοιτητές του Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, και εκεί να έρχεστε πολύ κοντά τους. Και μάλιστα ένας δάσκαλος μπορεί και μπαίνει μέσα στην καρδιά των μαθητών του. Αυτή λοιπόν η πανήγυρη σήμερα, ο Χριστός μας στα Ιεροσόλυμα αλλά και στη ζωή μας έρχεται για όλους. Πέστε μας πρώτα, σαν οικογενειάρχη, σαν πατέρας, μέσα στην οικογένεια, πέστε μας την εμπειρία αυτής της εισόδου του Χριστού μας, αλλά και έτσι σε ένα δεύτερο στάδιο, πέστε μας και για την είσοδο του Χριστού στους νέους, στους φοιτητές μας, στα παιδιά μας. Σεβασμιότατε, είναι μεγάλη τιμή και χαρά που βρίσκομαι κοντά σας, που μπορώ και εγώ συμμετέχω σε αυτή την πρωτοβουλία που έχετε πάρει σε μέρες δύσκολες και καιρούς δύσκολους. Έχουμε ανάγκη της κοινωνίας, έχουμε ανάγκη της κατηχήσεως, και ειδικά αυτές τις μέρες που στερούμεθα λόγω του αποκλεισμού. Η είσοδος στα Ιεροσόλυμα είναι μια στιγμή δόξης Κυρίου, γιατί ο Θεάνθρωπος Σωτήρας μας εισέρχεται μετατιμών, εισέρχεται στην πόλη του μαρτυρίου του, την Ιερουσαλήμ, εκπληρώντας ουσιαστικά τις προφητείες του Ζαχαρία και του Ισαΐα, και μπαίνει ως ταπεινός βασιλεύς. Πώς είναι δυνατόν να είναι ταπεινός για βασιλεύς? Ως δίκαιος άρχοντας, ως μορφή αμφισβητούμενη, αλλά και ως δοξαζόμενος, ως Θεός και ως άνθρωπος, ως αλήθεια και ως ζωή.
Αυτή η αλήθεια και αυτή η ζωή λοιπόν είναι που ζητάει ο άνθρωπος, ο νέος άνθρωπος, ο οικογενειάρχης, καθώς ξεκινά τη ζωή του. Και νομίζω ότι αυτή η πηγή έρχεται και γεμίζει την ψυχή των νέων ανθρώπων όταν αγγίξουν τον Χριστό και το μήνυμά του. Το μήνυμά του είναι συνεχές. Το Ευαγγέλιο του είναι λόγος μιμήσεως. Όταν λοιπόν οι νέοι άνθρωποι καταφέρουν και μπουν σε αυτήν τη διαδρομή, οι ψυχές αναπαύονται. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο υπάρχουν τέτοιες ομάδες φοιτητών, αγαπητών, που η ψυχή τους διψασμένη αγωνίζονται πραγματικά και συμμετέχουν σε πολλαπλές εκδηλώσεις. Οι εποχές μας όμως είναι εποχές διώξεως και δοκιμασιών. Θα σας πω χαριτολογώντας ότι όταν πήγα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Πανεπιστήμιο του Αριστοτέλειο, έβλεπα παιδιά, νεαρούς φοιτητές, που προσπαθούσαν να κολλήσουν τις αφίσες των κατηχητικών τους ή των ομιλιών και κάποιοι άλλοι να τις ξεκολλούν από τις θέσεις αυτές. Ο νέος σήμερα λοιπόν βρίσκεται σε μια πολεμική και σε έναν αγώνα. Διψά για Χριστό, διψά για ζωή, και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Αλλά πώς να πλησιάσουμε τον Χριστό όταν δεν έχουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος? Διότι αυτό μας λέγει τελικά το Ευαγγέλιο μας, ότι εκείνο θα μας ανοίξει τα μάτια. Εκείνο θα μας βοηθήσει να νιώσουμε πραγματικά και να πιστέψουμε από καρδιάς στο Μεσσία και Σωτήρα μας. Ως οικογενειάρχης, σήμερα είναι μια Άγια μέρα, γιορτάζει ο Χριστός μας, γιορτάζει η Εκκλησία μας, γιορτάζει και η σύζυγός μου, λέγεται Βαΐα. Τα Βάγια λοιπόν, το Φινίκων, να το πούμε από ειδικότητος, είναι τα κλαδιά εκείνα των Φινίκων, τα οποία όμως δεν υπήρχαν στην Ιερουσαλήμ, όπως και δεν υπάρχουν παρά στην είσοδό της σήμερα. Αυτά λοιπόν τα κουβαλούσαν οι άνθρωποι, γιατί τα διατηρούσαν από την ημέρα μιας προηγούμενης εορτής. Και τα κουβαλούσαν λοιπόν στα Ιεροσόλυμα για να τα αποδώσουν στον ναό. Και αυτοί τα απέδωσαν στον Κύριο. Και μάλιστα οι φωνές των μικρών παιδιών, όπως είπε ο πατήρ Σταύρος πριν, ήταν αυτές που φώναξαν το Οσανά. Ήταν αυτές που προϋπάνησαν τον Μεσσία. Αυτές που φανέρωσαν την αλήθεια, γιατί ο κοσμικός άνθρωπος περίμενε τον Μεσσία. Και εκείνος μας έκανε το χατήρι να περάσει τη διαδρομή αυτή ως βασιλεύς. Ταπεινός βασιλεύς όμως, όχι ως κοσμικός όπως τον περίμεναν οι άνθρωποι. Άρα εκπληρώθησαν οι γραφές, οι νέοι εμαρτύρησαν, οι μεγάλοι αμφισβήτησαν. Είναι οι ίδιοι που 5 μέρες αργότερα φωνάζουν «Άρων, Άρων, σταύρωσον αυτό». Αυτός είναι ο νέος άνθρωπος, δυστυχώς, που θέλει ενίσχυση. Ενίσχυε την Εκκλησία μας, ενίσχυε από τους ιερείς. Γι' αυτό αυτή η πρωτοβουλία τη χαιρετίζω και ικανοποιούμε πάρα πολύ από ψυχής και ελπίζω να έχει συνέχεια στη ζωή της Εκκλησίας μας εδώ στη Μητρόπολη. Για να μην πω πάρα πολλά λόγια, θα έλεγα στο κομμάτι της οικογενείας, εκεί νομίζω είναι ένα μεγάλο μήνυμα. Είναι η Ιερουσαλήμ, είναι ο γάμος. Είναι αυτό που ένα τροπάριο της επόμενης ημέρας μας μιλάει για τον Ιμφίο. Ιδίων Ιμφίος έρχεται, αποφασισμένος, ερχόμενος στη Νέα Ιερουσαλήμ, να ζήσει ο Ιμφίος, ο γαμπρός, με την Ύφη, οι οποίοι έχουν συνειδητοποιήσει την επιλογή τους. Έχουν συνειδητοποιήσει τον δρόμο τους. Τον δρόμο αυτόν που είναι ένας δρόμος κοινός, δρόμος σωτήριος κανονικά. Δεν είναι ένας δρόμος καλοπέρασης, δεν είναι ένας δρόμος ευαρέσκειας μόνο, δεν είναι ένας δρόμος, θα έλεγε κανείς, εύκολος, ένας δρόμος διασκεδάσεως. Οι δύο άνθρωποι καλούνται στο στίβο της ζωής να πορευθούν μαζί. Αυτή η διαδρομή λοιπόν χαράσεται τώρα με την είσοδο στα Ιεροσόλυμα. Αυτό εισπράττει ο νέος. Παρακαλώ. Σας ευχαριστούμε κύριε καθηγητά και βέβαια τα μηνύματα που περνάτε για την οικογένεια και τους νέους είναι πάρα πολύ σπουδαία και εγώ επιτρέψτε μου έτσι ένα σχόλιο σε όσα είπατε για τον γάμο. Για αυτό το μεγάλο μυστήριο όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος το οποίο σήμερα έχει τη δική του κρίση. Γιατί ποτέ δεν είδαμε αυτόν τον γάμο του Χριστού με την Εκκλησία. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι τόσο πολύ πρέπει ο νυμφίος, ο άντρας να αγαπήσει τη γυναίκα του, όπως ηγάπησε ο Χριστός την Εκκλησία και έδωσε αυτόν εαυτόν υπέρ αυτής. Και ποτέ, ίσως ή λίγες φορές, για να μην είμαι απόλυτος, δεν καλλιεργήσαμε τα παιδιά μας και τους νέους μας για να τους πούμε τι θα πει γάμος. Σήμερα ο γάμος φαίνεται ότι είναι μια καλοπέραση.
αλλά όμως στην ουσία είναι ένα στάδιο αθλήσεως που αθλείται κανείς στο να μάθει να αγαπά. Και όποιος αγαπά ουσιαστικά μπορεί να θυσιάζεται. Γι' αυτό σήμερα ίσως και οι άνθρωποι, οι νέοι άνθρωποι δεν τα καταφέρουν στο γάμο τους, γιατί δεν τους μάθαμε να αγαπούν, γιατί δεν τους μάθαμε να αγωνίζονται και πολλό δε μάλλον δεν τους μάθαμε να θυσιάζονται. Και όπως είπα, αγαπητοί αδελφοί και εδώ πνευματικοί συνδετημόνες, για αυτήν την ημέρα της εισόδου του Χριστού στα Ιεροσόλυμα στην αρχή, και το επαναλαμβάνω ότι ωραία, το πανηγύρι τελείωσε, το σανά εκφράστηκε, όμως ο Χριστός μας πορεύεται. Πορεύεται προς το πάθος και ήδη αυτήν την εσπέρα, μέσα από την τέλεση του όρθρου της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας, η Εκκλησία μας ψάλλει και θα ψάλλει. Δε φταιούν και εμείς και καθαρμένες διανοίες, συμπορευθόμενο αυτό και συσταυρωθόμενο. Σε αυτόν τον ύμνο, ο οποίος γίνεται ύμνος μέσα από τα λόγια του Χριστού μας προς τους μαθητάς. Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται εις χείρας ανθρώπων αμαρτωλών. Και αυτή τη στιγμή, ξέρετε, μου έρχεται εκείνη η όμορφη εικόνα στα μάτια μου. Κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο, στην εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, άνθρωποι από τη Μητρόπολη μας, με τον επίσκοπό σας, μεταβαίνουμε για να στους Αγίους Τόπους, για να προσκυνήσουμε και να συμμετέχουμε σε αυτή τη μεγάλη εορτή που φέρει τα ίσα της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής. Και αφού φτάσουμε στο Τελ Αβίβ, επιβιβαστούμε στο λεωφορείο και στο όχημα που θα μας οδηγήσει στα Ιεροσόλυμα, όταν αρχίζουν και φαίνονται από μακριά τα Ιεροσόλυμα που ο δρόμος είναι ανηφορικός. Παίρνουμε το βιβλίο της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας και ψάλλουμε. Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος. Τους Αποστόλους έλεγε εν τη οδό. Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα. Έτσι λοιπόν πήραμε τον ανήφορο, αδελφοί. Πήραμε την ανηφόρα για να δρασκελίσουμε το κατόφλι αυτής της μεγάλης ημέρας. Και κλείνοντας γόνι ψυχής και καρδίας, να υποδεχθούμε αυτόν που έρχεται με άλλον τρόπο, ρακένδυτος, φορώντας την κόκκινη χλαμίδα, τον ακάνθινο στέμφανο και τον κάλαμο, κρατώντας τον στη δεξιά πλευρά του. Και εκεί μάλιστα να σταθεί στο κέντρο του ναού μας, να γίνει το κέντρο της ζωής μας. Και να φτάσουμε βλέποντάς τον, εμείς με τα πολλά μας ρούχα, με τα πλουμιστά μας ρούχα, με τα πολλά μας στολίδια, φτάνοντας μπροστά του, να πούμε τον ημφώνα σου βλέπω, σωτήρ μου και κοσμημένον, και ένδυμα ουκ έχω, ή να εισέλθω εν αυτό. Έτσι λοιπόν να δούμε αυτήν την αλήθεια, ότι εμείς με τα πολλά και εκείνος με το τίποτα, έρχεται εκείνος να δώσει νόημα στη δική μας ζωή μέσα από την χάρη Του, μέσα από την αγάπη Του και μέσα από τη θυσία Του. Πάτερ Σταύρο, να ξαναέρθω σε εσάς. Πέστε μας λίγο για το νόημα της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας. Μεγάλη γιατί έχουμε περισσότερες μέρες, η μέρα έχει περισσότερες ώρες. Πέστε μας λίγο γιατί είναι μεγάλη. Λοιπόν, τώρα αυτήν την ερώτηση, δασμιότητα, μου έρχεται στο μυαλό πάλι από ένα παιδάκι θα διδαχθούμε, νομίζω, όπως διδαχτήκαμε από τα παιδιά που αναγνώρισαν τον Κύριο μέσα στο ναό, επαναλαμβάνω, που είναι πολύ σημαντικό, του Σολομώντα. Λοιπόν, ένα παιδί πριν από κάποια χρόνια, σε ένα σχολείο της πατρίδας μας, μάλλον στην έκτη δημοτικού, έπρεπε να απαντήσει, όπως και οι συμμαθητές του, σε κάποια ερωτήματα σε ένα διαγώνισμα γεωγραφίας. Ένα ερώτημα λοιπόν ήταν, ποια είναι η υψηλότερη κορυφή του κόσμου? Ήταν 6-7 παιδάκια, 8 παιδάκια στην τάξη, 1-2 δεν ήξεραν, δεν απάντησαν. 4-5 ήξεραν, είπαν, ας πούμε, η κορυφή είναι το Everest, έτσι, η υψηλότερη. Αυτό έδωσε μια άλλη απάντηση, η οποία εκ πρώτης όψεως θα έλεγε κανείς ότι απλά δεν ήξερε να απαντήσει.
είπε η υψηλότερη κορυφή στον κόσμο, λέει, είναι ο Γολγοθάς. Τον ρωτούν μετά. Και ο μακρύτερος ποταμός στον κόσμο, ο Ιορδάνης. Λοιπόν, μου έκανε πολύ εντύπωση αυτή η απάντηση, γιατί κατάλαβα αμέσως ότι δεν ήταν ότι το παιδί δεν ήξερε να απαντήσει, αλλά φαίνεται ίσως από τους γονείς, από την ευλάβεια των γονιών, του είχε εμφυτευτεί μια υπέρλογη λογική. Αυτή η λογική της Εκκλησίας. Σύμφωνα με αυτή τη λογική, σεβασμιότατε, που δεν μετρά το ύψος, ας πούμε, μιας κορυφής με τα μέτρα ή το μήκος ενός ποταμού με τα χιλιόμετρα, αλλά το μετρά ανάλογα με την σημασία των γεγονότων που συνέβησαν σε αυτή την κορυφή, σε αυτό το ποταμό για τη σωτηρία του ανθρώπου. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη λογική που εξέφρασε πολύ όμορφα, νομίζω, αυτό το παιδί, η Εκκλησία μας χαρακτηρίζει αυτή την εβδομάδα που ξεκινάει από απόψε το απόγευμα ως Αγία και Μεγάλη. Όχι ακριβώς γιατί έχει περισσότερες ώρες, περισσότερα λεπτά, περισσότερα δευτερόλεπτα, αλλά γιατί ποτέ στη διάρκεια του υπολείπου έτους δεν ιστορούνται μέσα σε μια εβδομάδα τόσο πολλά και τόσα σημαντικά γεγονότα για τη σωτηρία του ανθρώπου όπως αυτή την εβδομάδα. Η Αγία λοιπόν και Μεγάλη εβδομάδα. Είναι μεγάλη γιατί είναι Αγία. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε, όπως λέμε για έναν άνθρωπο, ας πούμε, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Μέγας Ναπολέοντας, άλλο για την Εκκλησία ένας άνθρωπος που ο κόσμος τον χαρακτηρίζει Μέγα, και άλλο ένας άνθρωπος που η Εκκλησία τον χαρακτηρίζει Μέγα. Όπως είναι η υπέρλογη λογική που χαρακτηρίζουμε τον Μέγα Βασίλειο Μεγάλο. Είναι υπέρλογη γιατί είναι παράλογη για όλο τον κόσμο. Τίποτα από αυτά που είχε κάνει, ας πούμε, ο Μέγας Βασίλειος στη ζωή του, ο κόσμος έξω από την ορθόδοξη πίστη, έξω από το ορθόδοξο νόημα ζωής, δεν θα τον χαρακτήριζε μεγάλο. Έτσι λοιπόν και τίποτα με τη λογική του κόσμου δεν θα χαρακτήριζε την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα ως μεγάλη, αν δεν υπήρχε αυτή η υπέρλογη λογική, η οποία έχει ως στοιχείο αναφοράς της όλα αυτά τα οποία η Εκκλησία μας σε λειτουργικό χρόνο θυμάται για τη σωτηρία του ανθρώπου. Πολύ, πολύ ωραία, και το παράδειγμα ήταν πραγματικά πολύ ωραίο, και θα ξαναέρθω στον αγαπητό μας καθηγητή, τον κύριο Μαυρομάτη. Μιλήσατε πριν για τον νυμφίο Χριστό και για την νύμφη, και μάλιστα στον όρθρο της Αγίας και Μεγάλης Δευτέρας που ψάλουμε, το πρώτο τροπάριο, το οποίο έτσι συγκινεί τους ανθρώπους, ανάβουν τη λαμπάδα τους, σβήνουν τα ηλεκτρικά φώτα και μένει μόνον το φως της λαμπάδας αλλά και το φως της ψυχής, είναι αυτό. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα. Κάντε μας μια προσέγγιση σε αυτό, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ. Όσο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, δεν είμαι θεολόγος, αλλά πώς το είσαι παράτο και πώς το καταλαβαίνω. Ο Χριστός μας, στη Δευτέρα και Μεγάλη Παρουσία Του, θα έρθει ξαφνικά. Και ίσως εμάς δεν μας βρει έτοιμους. Γιατί είμαστε ράθυμοι, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε και να συνειδητοποιήσουμε τον πραγματικό χρόνο. Τι συμβαίνει με την οικογένεια, όπως είπατε πριν. Δύο νέοι άνθρωποι, ένα αγόρι, ο γαμπρός, ο νυμφίος, και ένα κορίτσι, η νύφη, ετοιμάζονται για την κοινή του ζωή. Ετοιμάζονται να φτιάξουν μια οικογένεια. Όλα ξεκινούν με τη χαρά, μέσα στην Εκκλησία, την τελετή του Πάνου. Η αίσθηση στις ψυχές των νέων ανθρώπων είναι ότι η πορεία αυτή θα είναι μια πορεία χαράς. Και είναι μια πορεία χαράς. Μια πορεία ξενιαξιάς πολλές φορές, και είναι λάθος η προσέγγιση. Μια πορεία καλοπέρασης, που δεν είναι έτσι όπως είπατε κι εσείς πριν. Είναι ένας στίβος. Γιατί στην πραγματικότητα εκουσίως κάνουν και αυτή την είσοδο στην Ιερουσαλήμ. Άρα αποφασίζουν στο στίβο της ζωής να δώσουν το κοινό αγώνα, έναν αγώνα που περνάει μέσα από την επιβίωση, μέσα από την αυτογνωσία, μέσα από την αλληλεπίδραση, μέσα από το κόψιμο του κοινού του θελήματος, την ταπείνωση, πολλές φορές την υπακοή, που ουσιαστικά την αλλίωση των προσωπικότητων που από πριν ήρθαν να συνυπάρξουν στο κοινό στίβο, με μια άλλη πορεία, με μια πορεία που θα έπρεπε να ακολουθεί πνευματική πρόοδο, ο ένας να βοηθάει τον άλλον να ανεβαίνει σε όλα τα επίπεδα, και τα κοινωνικά και τα καθημερινά, αλλά κυρίως τα πνευματικά. Διότι ο γάμος
Είναι μυστήριο. Είναι ένα πεδίο σωτηρίας, είναι ένας χώρος που μέσα σε αυτόν, μέσα από τη συντροφικότητα και την γενή ελπίδα, θα κάνουμε το βήμα. Είναι δύο συνιστώσεις που οδηγούν σε μία συνισταμένη. Και αυτή η συνισταμένη πρέπει να είναι ο Χριστός. Μέσα από τη Σταύρωση και μέσα από την Ανάσταση. Είναι λίγα τα ζευγάρια που από τα πρώτα χρόνια του κοινού τους βίου έχουν να αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα. Πολλές φορές η ατεκνία. Ένα παιδί το οποίο εμφανίζει προβλήματα από νωρίς. Κληρονομικών ασθενειών, κάποιο ατύχημα. Ηλικιωμένοι γονείς που πρέπει να φροντιστούν. Η ανεργία. Οι δυσκολίες στην έβρεση δουλειάς. Οι αποστάσεις. Είναι ο σταυρός αυτής της οικογένειας, είναι η δοκιμασία αυτής της οικογένειας. Ο στόχος βέβαια θα πρέπει να είναι η ένωση με τον Τριαδικό Θεό. Γιατί τότε είναι η άλλη οπτική. Είναι η ανάπαυση της ψυχής. Είναι άλλη αυτή η διαδρομή. Και αν καταφέρουν αυτοί οι γονείς με τη χάρη του Θεού πάντα, του παρακλήτου, να το μεταδώσουν και στα παιδιά τους, αν τους αξιώσει ο Θεός να έχουν, τότε η διαδρομή τους είναι ευλογημένη, τότε έρχεται η ανάπαυση και η χαρά που προσδοκούσαν την πρώτη μέρα του γάμου τους και η καρδιά αναπαύεται και η καρδιά γαλινεύει και η πορεία είναι πιο συγκεκριμένη. Και όταν ο νυμφίος θα έρθει, τότε θα είναι έτοιμη να τον υποδεχθούν. Πολύ ωραία κύριε καθηγητά μου και σας ευχαριστούμε. Και επιτρέψτε μου να πω και εγώ έτσι στους νέους ανθρώπους που μας βλέπουν, τόσο αυτούς που έχουν οικογένειες, έτσι, να κάνουν υπομονή. Και μέσα από την υπομονή και τη θυσία θα ζήσουν χαρές. Αλλά και αυτούς που θέλουν να κάνουν αυτό το μεγάλο και πολύ ωραίο βήμα του γάμου, να το κάνουν. Να μην δηλιάσουν, να μην είναι ο οικονομικός προϋπολογισμός το κλειδί για να γίνει ο γάμος, αλλά το κλειδί και η βάση να είναι η αγάπη τους. Οι γονείς μας, οι παππούδες μας, οι άνθρωποι μας έκαναν οικογένειες με πολλά παιδιά γιατί αγαπούσε ο ένας τον άλλον και μάλιστα τα παιδιά είναι η έκφραση της αγάπης των γονέων. Και μέσα σε ένα δωμάτιο το μεγάλωσαν, θα μου πείτε σήμερα οι νέοι. Μα δέσποτα μου, είναι άλλα τα χρόνια σήμερα. Ναι, είναι άλλα τα χρόνια, αλλά όμως η θυσία και η αγάπη, αυτές οι μεγάλες δύο αρετές, μπορούν να φτιάξουν τον κόσμο παράδεισο. Και ο Χριστός μας με την αγάπη του για τον άνθρωπο θυσιάστηκε και άνοιξε και πάλι και ανοίγει και πάλι τον παράδεισο για τους ανθρώπους. Έτσι, με πολύ αγάπη προς τα νέα παιδιά. Εσείς οι νέοι που θέλετε να αλλάξετε τον κόσμο και πρέπει να τον αλλάξετε. Ας γίνει έτσι ο θρησκευτικός γάμος, ας γίνει πραγματικά μυστήριο και όχι κάτι άλλο έτσι όπως μέχρι τώρα το φτάσαμε ή τρόπον την άμας επευλήθη από άλλους παράγοντες. Ο θρησκευτικός γάμος που είναι η ουσιαστική ένωση των ανθρώπων έτσι μεταξύ τους να γίνεται ένα μυστήριο που κάθε μέρα σε αυτό το μυστήριο θα βλέπετε το πρόσωπο του Χριστού, την παρουσία του ίδιου μέσα στη δική σας ζωή. Πάτρε Σταυρό, να τελειώνουμε ίσως για να μην κουράζουμε και περισσότερο τους όσους ανθρώπους μας βλέπουν, τους τηλεθεατές μας, αλλά να μην φύγουμε από εδώ χωρίς το θεολογικό μήνυμα της Μεγάλης Εβδομάδας. Ναι, σκέφτομαι πάνω σε αυτό που λέτε, Σεβασμιότατε, πώς να απαντήσει κανείς. Υπάρχει ένας ύμνος στην ακολουθία του όρθρου της Αγίας και Μεγάλης Δευτέρας, ο οποίος βέβαια διαβάζεται την Κυριακή το βράδυ, στην ακολουθία του νυμφίου, ο οποίος έχω την αίσθηση ότι είναι το απόσταγμα όλης της θεολογίας της Εκκλησίας μας. Γιατί όλη η θεολογία της Εκκλησίας μας υπάρχει στην Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά και στην κάθε ακολουθία. Όλη η θεολογία λοιπόν της Εκκλησίας μας. Αυτός ο ύμνος είναι το γνωστό τροπάριο «Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος». Είναι το πρώτο στοιχειρό των ένων. Σε αυτό τον ύμνο βλέπουμε καταρχάς τη δομή του κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν καταρχάς με τον τρόπο που αυτός ο ύμνος ιστορεί κάποια γεγονότα. Βλέπουμε καταρχάς να μιλούν διαφορετικά πρόσωπα. Ξεκινάει ένας αφηγητής, θα μπορούσαμε να πούμε ένας ευαγγελιστής. Μετά μιλάει σε πρώτο πρόσωπο ο Κύριος,
μετά ένας μαθητής και στο τέλος επανέρχεται ο Κύριος. Ξεκινάει ο ύμνος «Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος της Αποστόλης έλεγεν εν τη οδόν». Έχουμε την πρώτη συγκλονιστική αλήθεια που δεν αφορά μόνο την ιστορία των γεγονότων, ότι πηγαίνει ο Κύριος προς το πάθος και μιλούσε στους Αποστόλους, αλλά χαρακτηρίζεται αυτό το πάθος σαν εκούσιο, ως εκούσιο. Έχουμε λοιπόν την πρώτη θεολογική μαρτυρία που έχει να κάνει με την πίστη της Εκκλησίας μας ότι τελικά ό,τι έπαθε ο Κύριος μας και όπως, να μην πούμε όπως, το γεγονός ότι έπασχε επί Σταυρού, ό,τι έπαθε, το έπαθε με τη θέλησή του. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη που να τον εξανάγκασε. Ξέρουμε από τη θεολογία ότι ο Κύριος μας ως Θεός και άνθρωπος από τη στιγμή της συλλήψεώς του προσέλαβε εκουσίως, δηλαδή να το πω ότι δέχτηκε εκούσια με τη θέλησή του κάποια πάθη, τα διάβλητα πάθη, την πείνα, την δίψα, έτσι, και μπήκε και η φθορά. Όμως αυτά και με τη θέλησή του τα έλαβε, αλλά και με τη θέλησή του τα ενεργούσε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβει κανείς πόσο μεγάλη είναι, να καταλάβει, δεν μπορούμε να καταλάβουμε, αλλά κάπως να ψηλαφίσουμε λίγο το μυστήριο της αγάπης του Θεού, ότι τίποτα δεν τον εξαναγκάζει, αλλά αυτός όλα τα κάνει από αγάπη για τον άνθρωπο. Λέει λοιπόν τώρα, μιλάει μέσα στον ύμνο ο ίδιος ο Κύριος, «Ιδού αναβαίνουμε εις Ιεροσόλυμα και παραδοθήσει ο Υιός του ανθρώπου, καθώς γέγραπτε περί αυτού». Το θυμόμαστε και από την Ευαγγελική περικοπή που διαβάσαμε την Πέμπτη Κυριακή των Νηστιών. Αλλάζει πάλι το πρόσωπο που μιλάει. Τώρα θυμόμαστε ότι ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Θωμάς προέτρεψε τους μαθητές και είπε πάμε να συναποθάνουμε μαζί του. Σαν ακούμε λοιπόν τον Απόστολο Θωμά να λέει μέσα από το τροπάριο «Δεύτε ουν και εμείς και καθαρμένες διανοίες συμπορευθόμεν αυτόν και συσταυρωθόμεν και νεκρωθόμεν δι' αυτόν της του βίου ειδονές». Έρχεται λοιπόν ένα πρόσωπο, θα μπορούσαμε να πούμε ο Απόστολος Θωμάς, αλλά εδώ ενώ έχουμε στην εξιστόρηση του Ευαγγελίου τον Απόστολο Θωμά να καλεί τους μαθητές, τους Αποστόλους, τους υπολείπους, να ακολουθήσουν τον Κύριο και να συναποθάνουν μαζί του, εδώ μέσα από αυτό το κείμενο το μήνυμα στο οποίο θα αναφερθούμε και αμέσως μετά απευθύνεται προς όλους τους χριστιανούς. Το «δεύτε ουν και εμείς» δεν έχει μια προσέγγιση μόνο ιστορική ότι υπόθηκε τότε στους μαθητές, αλλά είναι μια πρόσκληση προς όλους τους χριστιανούς. Ποια είναι η πρόσκληση? «Δεύτε και εμείς και καθαρμένες διανοίες συμπορευθόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν και νεκρωθόμεν δι' αυτόν τες του βίου ειδονές». Εδώ λοιπόν έχουμε πάλι τα Ιεροσόλυμα κατά τους πατέρες Εκκλησίας. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες της εισόδου του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα. Κάποιοι από αυτές, όπως αναφέρθηκατε και εσείς σεβασμιότατε, αφορά ας πούμε το πώς μπορούμε να θεωρήσουμε ως Ιεροσόλυμα την οικογενειακή ζωή, έτσι, την κοινωνική ζωή. Υπάρχει πιο βαθιά και πιο θεολογική ερμηνεία που ερμηνεύει τα Ιεροσόλυμα. Βέβαια, κάνω μια παύση και λέω ότι στην Εκκλησία η μία ερμηνεία ποτέ απαραίτητα δεν αντικρούει την άλλη, αλλά συμπληρώνει. Έτσι, υπάρχει λοιπόν η πιο νηπτική ερμηνεία που λέει ότι τα Ιεροσόλυμα είναι η ψυχή του κάθε ανθρώπου. Και αυτοί που φωνάζουν ως ανάγεν της ύψης της ή αργότερα άρον άρον σταύρωσον αυτών είναι οι ψυχικές ενέργειες, ενέργειες που ο ίδιος ο Θεός ενέσπειρε στον άνθρωπο. Το λογικό του, η επιθυμία του και το θυμικό του. Αυτές λοιπόν πολλές φορές όταν έρχεται ο άνθρωπος σε πρώτη επαφή με την πίστη έχουν έναν ενθουσιασμό. Λοιπόν και θέλουν να υποδεχτούν τον Θεό, τον Χριστό που έρχεται σε αυτές. Μετά όμως από λίγο καιρό χάνεται αυτός ο ενθουσιασμός και έρχεται το άρον άρον σταύρωσον αυτό. Πώς γίνεται μέσα στον άνθρωπο και γιατί γίνεται? Θυμόμαστε ότι 40 μέρες πριν το πάθος, σύμφωνα με την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, έγινε η μεταμόρφωση. Μια εβδομάδα πριν από τη μεταμόρφωση, δηλαδή περίπου 40 μέρες πριν από την είσοδο στα Ιεροσόλυμα του Κυρίου μας, ο Κύριος, κατά τον Άγιο Απόστολο και Ευαγγελιστή Μάρκο, έκανε την πρόσκληση στους Αποστόλους, στους μαθητές και δι' αυτόν σε όλο τον κόσμο να τον ακολουθήσουν. «Όστις θέλει ο πίσω μου ευθύν, απαρνησάς το εαυτό και αράτω το σταυρό αυτού και ακολουθεί του».
Μας καλεί λοιπόν όλους μας ο Κύριος 40 μέρες πριν από την είσοδο στα Ιεροσόλυμα να σταυρωθούμε. Αυτή λοιπόν η πρόσκληση, πάλι λένε κάποιοι πατέρες, ότι δεν αφορά μόνο τον κάθε άνθρωπο, αλλά και στον κάθε άνθρωπο αφορούν την κάθε ψυχική του ενέργεια, τη λογική του, την επιθυμία του, το θυμικό του. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε σε αυτό το κείμενο να λέγεται «Δεύτε ουν και εμείς και καθαρμένες διανοίες». Εδώ είναι η στάβλωση της διάνοιας. Συμπορευθόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν και νεκρωθόμεν δι' αυτόν τες του δύο ειδονές. Πρώτα η διάνοια και μετά η επιθυμία και μετά το θυμικό. Διότι αν δεν συσταυρωθούν οι ενέργειες της ψυχής του ανθρώπου και δεν συσταυρωθεί ο άνθρωπος με τον Χριστό, δεν θα γίνει ποτέ άνθρωπος του Χριστού. Διότι η ιδέα του Χριστού, την σάρκα εσταύρωσαν στην δυσπαθήμαση και τις επιθυμίες. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος του οποίου οι ψυχικές ενέργειες δεν σταυρώνται, και θα πω πολύ σύντομα για να μην βέβαια κουράσω περισσότερο και εσάς αλλά και τους τηλεθεατές, τι σημαίνει η σταύρωση. Αν λοιπόν δεν συσταυρωθούν οι επιθυμίες μας, το λογικό μας, το θυμικό μας, τότε δεν μπορούν να μείνουν, πώς να το πούμε, αδιάφορες για την παρουσία του Χριστού. Τότε θα ζητούν να σταυρώνεται ο Χριστός. Γι' αυτό και οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι τον υποδέχτηκαν στην αρχή, κάποιοι εξ αυτών είπαν το Άρον σταύρωσαν αυτό, διότι δεν μπήκε το πολίτευμα του σταυρού στις καρδιές τους. Δεν μπορούσαν να συσταυρωθούν. Τον ήθελαν, ας πούμε, σαν κάποιον Μεσσία, προφήτη, Θεό, ο οποίος θα ερχόταν και θα ικανοποιούσε το εγώ τους. Θα ικανοποιούσε τις επιθυμίες του. Ενώ ο Κύριος δεν ήρθε για αυτό το λόγο. Έτσι λοιπόν, τώρα πολύ σύντομα για να κλείσω, τι σημαίνει, πώς θα μπορούσαμε να πούμε, πώς σταυρώνεται η επιθυμία. Η επιθυμία σταυρώνεται όταν ο άνθρωπος επιθυμεί τον Θεό διαρκώς. Και όλη η κίνηση της επιθυμίας περιστρέφεται γύρω από τον Θεό. Πώς η επιθυμία κράζει άρον σταύρωσον αυτό, όταν επιθυμούνται οι σαρκικές ειδονές ή οποιασδήποτε ειδονές ή οτιδήποτε μας χωρίζει από τον Θεό. Τότε είναι σαν να ξανασταυρώνουμε τον Χριστό. Γιατί, λένε κάποιοι πατέρες, κάτι συνταρακτικό. Ότι αν υποθέσουμε, και είναι σχολαστικό βέβαια, σχολαστική αυτή η υπόθεση, αλλά είναι μέσα όμως από την εμπειρία της Εκκλησίας και μας βοηθάει στον όρο της ταπείνωσής μας. Αν υποθέσουμε ότι κανένας άνθρωπος δεν έπεφτε στην αμαρτία και έπεφτε μόνο ένας άνθρωπος, θα χρειάζονται πάλι όλο το αίμα του Χριστού επί Σταυρού να χυθεί για τη σωτηρία του. Άρα λοιπόν, όταν εμείς ζούμε στον όρο της αποστασίας και της αμαρτίας, ουσιαστικά επαναλαμβάνουμε τους λόγους για τους οποίους ο Χριστός άπαξ εσταυρώθη για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Δεν θα πω περισσότερα για αυτά για να μην κουράσω. Αυτά όμως είναι μια αφορμή για όλους μας να μελετούμε το λόγο της Εκκλησίας και των Πατέρων για να μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τι συμβαίνει μέσα μας. Όχι έξω με τους άλλους ανθρώπους, αλλά μέσα μας. Θα πω κλείνοντας ότι ουκέτι εις την επίγειον Ιερουσαλήμ δια το παθήν, λέει ο Κύριος, αλλά αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα ημών και θεών μου και θεών ημών και συνανυψώ ημάς στην Άνω Ιερουσαλήμ. Εδώ έχουμε την ανάληψη από τη μια πλευρά που όλη η ανθρώπινη φύση που έχει προσληφθεί στο σώμα του Κυρίου μας θα βρεθεί στα δεξιά του Πατρός, αλλά και η θέωση των ανθρώπων, η προσαγωγή των ανθρώπων στο Θεό Πατέρα μέσα από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό στη Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή στην αιώνια ένωση του ανθρώπου με τον Τριαδικό Θεό εν το προσώπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πολύ ωραία, Πάτρε Σταύρο, και έτσι σε αυτήν την στιγμή θα ήθελα, αφού πρώτα ευχαριστήσω τόσο εσάς όσο και τον κύριο Μαυρομάτη, να πάρω αφορμή και εγώ, αγαπητοί τηλεθεατές, αγαπητοί αδελφοί, από αυτή την πρόσκληση. Ο Επίσκοπος, ξέρετε, στέκεται πάντοτε εις τύπων και τόπων Χριστού. Και όπως ο Χριστός λοιπόν σήμερα μέσα από την υμνολογία και από τα μηνύματα της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας καλεί «Δεύτε ουν και εμείς και καθαρμένες διανοίες συμπορευθόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν», αυτό πραγματικά θέλω να πω και εγώ σήμερα σε εσάς. Ελάτε, αδελφοί μου, ελάτε να συμπορευθούμε. Θα μου πείτε κάποιοι, μα αφού δεν μας επιτρέπετε να βγούμε από τα σπίτια μας, ελάτε με την καρδιά σας. Ελάτε εξ όλης ψυχής και καρδίας. Ελάτε με την επιθυμία σας.
Ελάτε με τα δάκρυά μας. Ελάτε με τη μετάνοιά μας. Ελάτε όλοι μαζί να πορευθούμε αυτόν τον δρόμο που μπορεί να μοιάζει ότι είναι δύσκολος, δύσβατος, ανηφορικός, όμως θυμηθείτε ότι είναι ωραίος. Ότι είναι ωραίος και οδηγεί στην αλήθεια και στην Βασιλεία του Θεού. Είμαι σίγουρος ότι το θέλετε. Είμαι σίγουρος ότι το επιθυμείτε. Και ακούσατε τι λέει η υμνολογία της Εκκλησίας μας. Και συνανυψώ ημάς εις την Άνω Ιερουσαλήμ. Η Εκκλησία μας, όσο ζούμε εδώ, είναι η Άνω Ιερουσαλήμ. Είναι η βίωση των εσχάτων. Και να είστε σίγουροι ότι και ο πειρασμός θα έλθει, θα περάσει, αλλά όμως εμείς, όπως και άλλη φορά το είπα και θέλω και σήμερα να το επαναλάβω, όταν θα επανέλθουμε στον κανονικό βηματισμό της ζωής μας, να είμαστε διαφορετικοί, να είμαστε καινούργοι μέσα από την καινούργια ζωή την οποία μας δίνει ο Χριστός. Και να ξέρετε ότι η επιθυμία να είμαστε μαζί Του, να συμπορευθούμε, η επιθυμία η οποία μπορεί να μας βρίσκει έτσι αντιμέτωπους με μια δυσκολία, τα δάκρυά μας και η μετάνοιά μας θα είναι τα καλύτερα φέτος μοίρα και στα πόδια του Χριστού αλλά και στον τάφο Του, ο οποίος έτσι κατέρχεται στον Άδη για να αναβιβάσει εις την Άνω Ιερουσαλήμ όλο το ανθρώπινο γένος. Καλή πορεία λοιπόν αδελφοί μου, καλή Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Ο Θεός μαζί σας.